Μιχάλη, Θανάση, χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε για το Half Post εδώ στο Θέατρο Ήβη, όπου θα δούμε το πρώτο αστυνομικό θεατρικό. Για μας είναι η πρώτη φορά. Ναι, ναι. Το δικό μας, γιατί είχαμε κάνει μια διασκευή ενός έργου του Ρομπέρτο Μαγιάτη, κάτι και Δαντουλάκη. Πότε? Το μάντεψε πριν, ποιος θα πεθάνει. Τέσσερα χρόνια. Ναι, αλλά δικό σας είναι το πρώτο. Το έργο μας είναι ένας φόρος τιμής στην Άγκαθα Κρίστη. Και στο Γιάννη Μαρή. Έχει αγωνία, έχει suspense. Ελπίζουμε. Τώρα... Αυτό θα μας το πει το κοινό. Αυτό είναι το ζητούμενο μιας αστυνομικής ιστορίας, είναι να δημιουργήσει στον άλλον την αγωνία και τα ερωτήματα για το ποιος μπορεί να είναι ο πιθανός δολοφόνος. Έχετε αγωνία για το πώς θα πάει? Ναι, μεγάλη, όπως για κάθε δουλειά. Νομίζω ότι θα σκίσει αυτό το έργο φέτος, πραγματικά. Πότε έχουμε πρεμιέρα, πότε έχετε πρεμιέρα? 6 Οκτωβρίου. Όταν το γράφατε, σκεφτόσασταν και τους ηθοποιούς, ξέρατε ότι αυτός θα είναι? Όχι, είναι από τα έργα που δεν είχαμε υπόψη τους ηθοποιούς. Αυτή την ανάγκη την νιώθουμε πιο πολύ στις κωμωδίες, μπορώ να πω. Αυτό το να είναι ακριβώς στα μέτρα του ηθοποιού. Σε αυτό κάποιους τους είχαμε υπόψη, κάποιους άλλους όχι, μετά προέκυψαν κάποιοι άλλοι. Γράφετε έργο που να είναι ο ρόλος επάνω στον ηθοποιό? Ο ηθοποιός είναι συνδημιουργός του έργου. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Η Μαρινέλα, για παράδειγμα, έχει πει τραγούδια, ξέρω εγώ, 30-40 συνθετών. Τα οποία για ένα περίεργο λόγο μοιάζουν. Και λέω, τι είναι αυτό που τα κάνει να μοιάζουν? Είναι αυτή που τους επέβαλε με έναν τρόπο άθελά της. Γράψανε για τη Μαρινέλα, δηλαδή. Ναι, όχι επειδή πήρε μια νεκρή παρτιτούρα και την ανάστησε, επειδή τους ενέπνευσε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δηλαδή, όταν λέμε για την Άννα Παναγιωτοπούλου, εγώ νιώθω ότι μας παίρνει το χέρι και το γράφει η ίδια. Πώς να το πω. Σε εμπνέει στο μυαλό σου. Είναι σαν να γίνεται μια μετάλλαξη και μπαίνει μέσα μου και λέει αυτή τι θέλει να πει. Δεν είναι μεταφυσικά αυτά. Ναι, εμείς κάνεις ότι είμαστε ψώνια. Φυσούσε ένας αγέρας και άνεμος κακός. Ο θάνατος γυρνούσε στην πόλη μυστικός. Κι απ' το άλογο την κοιλιά πετά. Ποια είναι η ωραιότερη δουλειά σας? Είναι αρκετές. Εγώ θα πω του ποια Ελένη για μένα. Εντάξει, εγώ δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλες. Μου άρεσε και μια παράσταση που κάναμε στο θέατρο Αλίκη που λεγόταν Τσινιτσιτά. Μου αρέσαν και τα δραματικά. Δεν θα τα πω όλα σιγά σιγά. Δεν μπορώ να πω ένα συγκεκριμένο. 3 εκατομμύρια ευρώ. Πόσα? 3 εκατομμύρια ευρώ. Του Μαχαρίτ. Τώρα είναι δικά μας. Βαφτομαύρο. Εγώ πόσα θα πάρω? Από τα λεφτά του πατέρα μου. Βάφτα μαύρα. Μην ξεχνάς ότι είμαστε ξεκληρωμένοι. Εκτός αν γίνουμε λιγότεροι. Το Βάφτα μαύρα, θέατρο Λαμπέτη, δεύτερος χρόνος. Επανάληψη. Έσκησε πέρσι. Ναι, ναι. Εκεί είμαστε στο τερέν μας, το δικό μας, δικό μας. Πείτε είναι μου λίγα και γι' αυτό, για όσους από τους τηλεθεατές. Κάποιος πλούσιος από αυτούς τους πλούσιους της τελευταίας 20ετίας, αυτής της φύσης πλούσιος, ακριβώς. Πεθαίνει και αφήνει πίσω του ένα χάος, γιατί αφήνει χρέη και αφήνει και μια ερωμένη, η οποία εκβιάζει τις δύο συζύγους. Ήδη οι δύο σύζυγοι, η Τέος και η Νίν, είναι σε συγκρουσιακή σχέση, αλλά φυσικά συμμαχούν όταν έρχεται η ερωμένη να διεκδικήσει τα περισσότερα. Και αρχίζει γύρω από την κηδεία και από τον νεκρό μια διελκυστίνδα, ποιος θα πάρει την περιουσία. Ποιοι πρωταγωνιστούν σε αυτό? Είναι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και ο Παύλος Ευαγγελόπουλος από άντρες. Οι δύο σύζυγοι. Που έγινε και η αλλαγή με τον Παύλο τον Ευαγγελόπουλο. Ναι. Οι δύο σύζυγοι είναι η Νικολέτα Βλαβιανού και η Μαρία η Φιλίππου. Η κόρη του Μακαρίτη είναι η Δήμητρα Ιστογιάννη. Η ερωμένη είναι η Νίκη Λάμη. Υπάρχει ένας τρομερός ρόλος, υπέροχος που τον κάνει Στραβρακέλη, που είναι μια γειτόνισσα. Ο νεκροθάφτης, που είναι ο Χάρης ο Γρηγορόπουλος και ένας αστυνομικός που είναι. Γιατί αυτοί έχουν, επειδή θα θέλουν να πάνε να θάψουν τον μπαμπά τους, τον πεθαμένο, ναι, στην Κάρπαθο, πέφτουν σε μια υπεργή λιμένα εργατών και ένα βράδυ αναγκάζονται και τον παίρνουν στο σπίτι. Οπότε παίζει εκεί, και το φέρετρο εκεί, μέσα. Εκεί. Ο νεκρός. Υπάρχει και. Ναι. Είναι το φέρετρο. Είναι γύρω από το φέρετρο όλο. Πούμε βέβαια και τους ηθοποιούς στο πρώτο έργο. Ωραία, να πούμε πρώτα τις κυρίες. Είναι η Ελισάβετ Μουτάφη, η Ευαγγελία Σιγιοπούλου και η Σίλβια Ιδελικούρα. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο ρόλο κι αυτή. Φυσικά
σε ένα από τους καλύτερους ρόλους του ο Αλέξανδρος και ο Μιχάλης ο Μαρίνος, ο Τόνης Δημητρίου, ο Μάνος Ιωάννου και ένα καινούριο παιδί, ο Δημήτρης Κυρατσούδης. Για να μην ξεχάσουμε και το Ζορμπά. Ναι, φέτος το καλοκαίρι έγινε μια πολύ πετυχημένη περιοδία στην Ελλάδα. Αλέξης Ζορμπάς, Καζαντζάκης, Θοδωράκης, Σταμάτης Φασουλής. Wow. Εμείς κάναμε την διασκευή. Και στο κεντρικό ρόλο ο Γρηγόρης Βαλτινός. Η Ταμίλα Κουλίεβα είναι η Madame Hortense. Τη Χίρα την κάνει. Λατρεμένη θα πει. Ναταλία Δραγούμη κάνει τη Χίρα. Το Μιμηθό τον κάνει ο Τάκης ο Παπαμαθαίου. Μαυραντώνης είναι ο Βερλέκης. Αυτά. Έχετε μια πολύ δημιουργική σχέση, βλέπω. Όλο σε πειράζει. Όταν δουλεύετε, το έχετε αυτό. Τώρα έχουμε, ναι, ό,τι έχουν όλοι οι άνθρωποι. Παλαιότερα όχι πολύ. Τώρα ναι. Εννοώ ότι τώρα που περάσαν τα παλαιότερα τσακωνόμασταν πολύ περισσότερο. Τώρα ηρεμούν τα πνεύματα, ναι, μέσα στα χρόνια. Ναι, με τα γεράματα έρχεται μια σοφία. Τώρα ξέρει και ο ένας για τον άλλον περισσότερο. Ότι... Πάντοτε ξέραμε. Απλώς οι νεότερες είναι πιο ανυπόμονες. Μιχάλη Θανάση, η κρίση επηρεάζει τη δουλειά σας. Όχι καθόλου. Έτσι, το να γράφετε. Τι είναι αυτό που λες, εννοείται. Εννοείται. Το ξέρω, παλεύετε. Τα εισοδήματά μας τέλος πάντων είναι περίπου στο 1 πέμπτο αυτού που ήταν. Και φυσικά η εφορία στο Θεό. Είχατε, πιστέψατε ότι με αυτή την κυβέρνηση, όπως πάρα πολλοί Έλληνες, τα πράγματα θα στρώσουν και έχετε απογοητευτεί? Κοίταξε, εγώ πάντοτε. Όχι, πάντοτε. Εγώ δεν το πίστεψα. Ούτε εγώ το πίστεψα ποτέ, γιατί ποτέ δεν πιστεύω σε. Μεγάλες εξαγγελίες. Ναι, σε μεγάλα λόγια. Είστε γενικά απολιτικ, ασχολείστε? Καθόλου απολιτικ. Ποτέ δεν ήμασταν μακριά από την πολιτική και τώρα συνεχίζουμε να είμαστε. Θέλω να πιστεύω με ένα δικό μας γόνιμο τρόπο. Δηλαδή, θα το πω πάρα πολύ απλά. Ναι. Εγώ, απέναντι στο ρατσισμό, για παράδειγμα, η απάντησή μου συμπέθερε από τα Τύρανα και τελειώσαμε. Ή οι πατρίδες στο Εθνικό Θέατρο και τελειώσαμε. Ναι. Αυτό είναι. Πάρα πολύ απλά. Τι σε απογοητεύει όμως? Με απογοητεύουμε εμείς οι Έλληνες, γιατί είμαστε πρωταθλητές στο να φορτώνουμε αλλού τις ευθύνες αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, έχει καταστραφεί ο Σαρωνικός και τέλος πάντων ένας άνθρωπος να έχει την ελάχιστη γενναιότητα. Εννοείς πολιτικούς όμως τώρα, αυτούς αναφέρεσαι. Όλοι δεν μας αναλαμβάνουν ευθύνη. Όλοι μας όμως το έχουμε το αυτό. Έχουμε αυτό όμως. Σε είναι πολύ μεγάλο του λαού αυτό, ναι. Ναι. Μας φταίνε οι άλλοι. Δηλαδή, μας φταίνε οι ξένοι, μας φταίνε οι Άγγλοι, μας φταίνε οι Γάλλοι. Δηλαδή, ας πούμε, οι Έλληνες βλέπουν το Survivor, πώς το λένε. Φταίει, ας πούμε, το κανάλι που το βλέπεις. Όχι. Σου δείχνει αυτό όμως το ότι πέρσι ήταν όλοι το Survivor? Σου λέει κάτι, δηλαδή σας λέει κάτι για το... Ναι, μας λέει ότι εμείς οι άνθρωποι της μυθοπλασίας είμαστε πάρα πολύ πίσω και μας πέρασε το reality. Αφού εμείς δεν καταφέραμε σαν κλάδος να δημιουργήσουμε ήρωες με τους οποίους να ταυτιστεί ο κόσμος, το έκανε ένα reality. Πιστεύεις ότι άμα έχεις γεννηθεί σε άλλη χώρα θα έχεις καταφέρει πολύ περισσότερα πράγματα? Όχι, απλώς και... νομίζω ότι θα είχαμε περισσότερα χρήματα. Όχι, αυτό. Ίσως είχαμε περισσότερα χρήματα. Μόνο αυτό. Ναι. Δεν νομίζω ότι το να ζεις, ας πούμε, σε μια χώρα σαν την Αγγλία, στην Αμερική, σου δίνει τη δυνατότητα να... πιθανόν να κάναμε περισσότερες ταινίες. Γιατί στον χώρο του θεάτρου δεν είχαμε πρόβλημα. Mm-hmm. Πόσα θέλετε? 600. Ε, πώς κάνετε έτσι καλά, και εσείς τρία φουγάρα πάτε να κρύψετε? Ναι, αλλά και εσείς είστε πολύ ακριβή φαρμακείο. Ε, όχι, δα, από 200.000 θα σας βάλω το φουγάρο, να είτε τα 600. Και σας χαρίζω και τη μηχανή που εξεράει και το τύφλωσε το παιδάκι μου. Με 600, κόψτε κι εσείς κάτι. Άντε, να σας κόψω 20.000 το φουγάρο. Παραπάνω δεν μπορώ, δεν βγαίνω. Κινηματογράφος, για να κλείνουμε σιγά σιγά αυτήν την ωραία μας κουβέντα. Όχι, να κάνετε. Επειδή μιλήσαμε για κλείσιμο, για μας αυτό έχει κλείσει. Δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν υπάρχουν. Αυτό λοιπόν δεν είναι δείγμα των καιρών και της κρίσης? Εντάξει, ναι. Το καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Το ζήτημα είναι ότι ταυτόχρονα υπάρχει ένα ολόκληρο νομικό και θεσμικό περιβάλλον πνιγυρό. Και για το οποίο, για τον κινηματογράφο πνιγυρό εννοώ, και δεκαετίες ολόκληρος κανένας δεν ενδιαφέρεται. Απάθεια της πολιτικής, και δεν είναι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι διαχρονικό να, αυτό. Να άλλαζε το νομικό καθεστώς λειτουργεί, για το... Ναι, λειτουργεί υπέρ της αμερικάνικης ταινίας και μόνο. Τελευταία ερώτηση, τρεις χάριτες. Πώς νιώσατε που έτσι κάνατε το διαφημιστικό και... Μια μελαγχολική χαρά, ήταν πολύ όμορφο το ότι ξαφνικά... Τότε, ναι, ναι, ξαφνικά ξαναζήσαμε. Αλλά η επίγνωση ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια και το να βλέπεις τους ανθρώπους έτσι, τόσο πιο μεγάλους από τότε, έχει και μια μελαγχολία. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα είπαμε.
και ανυπομονώ να δω όλες αυτές τις παραστάσεις και ειδικά το αστυνομικό. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς.